Λοιπόν, ο πρόεδρος είναι στη γραμμή. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Καταρχάς θέλω να κάνω μία δήλωση. Εγώ, τοποθέτηση επίσημη πριν σας ρωτήσουμε, πριν σας παρακολουθήσουμε και σας ευχαριστούμε πολύ. Θέλω να πω έτσι ένα, ανοίγοντας μία παρενθεσούλα, ότι θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτήν τη μικρή αλλαγή και σας και το Χρύσανθο. Γιατί οφείλω να πω ότι ήταν προγραμματισμένο να βγείτε, είχατε συνεννοηθεί με τον Χρύσανθο να βγείτε νωρίτερα, 2 ώρες πριν δηλαδή στην εκπομπή του. Ζήτησα εγώ εχθές από τον Χρύσανθο, γιατί κάναμε και μια συζήτηση το απόγευμα στο pressing στην εκπομπή, και πρωταγωνιστής ήσασταν εσείς στην κουβέντα αυτή. Ζήτησα εγώ από τον Χρύσανθο να σας καλέσει, να αλλάξει το ραντεβού και να βρεθούμε οι τρεις μας 2 ώρες αργότερα και το δεχθήκατε και σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Αρβανίτη, για αυτήν την παραχώρηση, να το πω έτσι. Και σας έχουμε τώρα στον αέρα και σας ευχαριστώ ξανά. Γιατί έγινε την τελευταία στιγμή κιόλας, έτσι. Ήταν αντι. Πώς να το πω, όχι συναδελφικό. Όχι, προσαρμόζει το πρόεδρος πάντα. Ναι, γιατί δεν ξέραμε το πρόγραμμά του. Άλλωστε βγαίνει για να ενημερώσει τον κόσμο του Άρη, έτσι. Νομίζω ότι αυτός. Ναι. Και γενικότερα το κοινό, το ακροατήριο του Λίμπερο σε συγκεκριμένη περίπτωση. Εγώ θα κάνω την πρώτη ερώτηση. Θα παρακολουθήσω την κουβέντα και την τελευταία, κύριε Πρόεδρε, να ξέρετε. Λοιπόν. Λοιπόν, επειδή είχαμε μια πολύ ωραία κουβέντα στο προηγούμενο ημίωρο με 2 συναδέλφους μας από την Αθήνα και πρωταγωνιστούσε στην κουβέντα η χθεσινή ιστορική βραδιά για τον Παναθηναϊκό και είπα αρκετές φορές για το γήπεδο, δηλαδή την ψηφοφορία του κόσμου, τα μέλη του Αραστέχνη κτλ. Το ξέρετε το θέμα, το γήπεδο, οι εγκαταστάσεις, λεωφόρος, βοτανικός. Είναι ένα θέμα που το παρακολουθήσατε και είναι και ένα θέμα αυτό που είδαμε χθες μπροστά μας να συμβαίνει στον Παναθηναϊκό, που θα το βρουν στο δρόμο τους, θα το βρει στο δρόμο της η οικογένεια του Άρη σύντομα? Ναι, βέβαια είναι ένα θέμα που το παρακολουθήσαμε και το προσέχουμε πάντα, γιατί η ιδέα για αυτή τη διπλή παρέμβαση, τη λέμε εμείς, η διπλή ανάπλαση Χαριλάου και ενός ακινήτου που βρίσκεται στην Ανατολική Θεσσαλονίκη με το ελληνικό δημόσιο, ήρθε ακριβώς από την ιδέα του Παναθηναϊκού. Βέβαια, οι άνθρωποι του Παναθηναϊκού παιδεύονται το 2006, εμείς τώρα ξεκινήσαμε, αλλά πλέον μετά από 20 χρόνια οι άνθρωποι, 14 χρόνια οι άνθρωποι αυτοί κατάφεραν να κάνουν κάποια πράγματα για να προχωρήσει το γήπεδό τους. Εμείς, έχει εδώ και ένα χρόνο, ασχολούμαστε με τη δική μας διπλή ανάπλαση. Θα δούμε πώς θα πάει. Ο Άρης, να σημειώσω εδώ, έχει παραπάνω ενεργά μέλη αυτή τη στιγμή από ό,τι παρουσιάστηκαν χθες στον Παναθηναϊκό. Έτσι, νομίζω είναι κοντά στα 6.000 που έχει ξεπεράσει τον αριθμό. Εμείς έχουμε ξεπεράσει τις 6.000 οικονομικά τακτοποιημένα ενεργά μέλη του Εραστέχνη και είναι αυτά τα οποία εννοείται θα πάρουν την τελική απόφαση, εφόσον βέβαια γίνουν όλες οι κινήσεις που πρέπει να γίνουν, ώστε να έχουν συγκεκριμένη πρόταση προς τα μέλη μας για να πάρουν τελική απόφαση για το αν θα προχωρήσουμε ή όχι. Δηλαδή αύριο το πρωί, αν τους καλέσετε να ψηφίσουν, 6.000 θα πάνε στην κάλπη. Κάπου τόσο είναι ενεργά μέλη. 6.000. Μπράβο. 6.000. Εντάξει, έχει γίνει μια ενεργά μέλη. Ναι, ενεργά, οικονομικά τακτοποιημένα και συνειδητοποιημένα μέλη του ΑΣ. Έγινε τα τελευταία 2 χρόνια από τότε που αναλάβαμε εμείς και ανοίξαμε το σύλλογο προς τα έξω. Μπράβο. Τον κάναμε εξωστρεφή από πάρα πολύ εξωστρεφής που ήταν τα προηγούμενα χρόνια. Έχει αναλάβει και ο Χρήστος Βλάχος, νομίζω τον έχετε ακριβώς για αυτό το κομμάτι, έχετε βρει τον κατάλληλο άνθρωπο, κύριε Πρόεδρε. Και ναι, όντως... η ουσία στη δουλειά ενός Προέδρου είναι να επιλέγει τους συνεργάτες του ανάλογα με τις δουλειές που χρειάζεται να κάνουν. Και μια επιλογή μας ήταν και ο Χρήστος Βλάχος και πιστεύουμε ότι ήταν η καλύτερη επιλογή για αυτή την... Και μακάρι να συνεχίσουμε στον ίδιο ρυθμό. Φαίνεται, γιατί εκεί που ήταν τριψήφιος ο αριθμός των τακτοποιημένων είναι κοντά στα 6.000 και παραπάνω αυτή τη στιγμή, μέσα σε 1,5 περίπου χρόνο. Κυρίως όμως... Μεγάλο νούμερο. Νομίζω είναι ο δεύτερος σύλλογος Άρης αυτή τη στιγμή όσον αφορά τον Εραστέχνη σε ενεργά τακτοποιημένα μέλη στην Ελλάδα. Νομίζω ότι είμαστε ο δεύτερος, ναι. Αλλά έγινε αυτό όλο γιατί φαντάζομαι ότι και οι Αριανοί δείχνουν εμπιστοσύνη προς τη διοίκησή μας. Έτσι, δηλαδή πολλές φορές και άλλοι πρόεδροι προσπάθησαν να κάνουν αυτό που κάνουμε εμείς. Δεν το πέτυχαν όμως. Θεωρώ ότι είναι η εμπιστοσύνη του κόσμου προς τη διοίκησή μας, την οποία την έχουμε κατακτήσει με πολλή δουλειά και με πολύ μεγάλους αγώνες.
κάνουμε τόσα χρόνια για το σύλλογο. Και επί του πρακτέου θα πω εγώ ότι τα τελευταία 2-3 χρόνια δεν ακούμε πλέον. Α, παιδιά, μήπως έχετε ένα χιλιάρικο να πληρώσουμε το αέριο? Μήπως υπάρχουν 500 ευρώ να πληρώσουμε τον τάδε προπονητή? Έχουν εκλείψει αυτά. Προφανώς και έχετε ζητήματα στην καθημερινότητα, με όλα αυτά μάλιστα που συμβαίνουν στον περίγυρο. Αλλά νομίζω ότι τα βασικά πράγματα πλέον τα έχετε βάλει σε μια σειρά και γίνονται στον Ερασιτέχνη Άρη και βλέπουμε σιγά σιγά και πρόοδο των τμήματων. Μια ανέβηκε το πόλο, προσπάθεια γίνεται στο βόλι. Το γυναικείο βόλι πάει πάρα πολύ καλά. Γενικότερα διακρίσεις, πυγμαχία, κολύμβηση. Υπάρχουν πράγματα που πρωταγωνιστεί ο Άρης ο σύλλογος. Είναι μια νοικοκυροσύνη. Ναι, δόξα τω Θεώ, τα πράγματα πηγαίνουν καλά. Βέβαια, περάσαμε 2 χρόνια πανδημίας που η οικονομία της χώρας δεν πήγε καθόλου καλά και μέσα από τα 2 χρόνια γίνανε πολλά πράγματα στον Ερασιτέχνη Άρη. Με σημαντικότερα από όλα βέβαια ήταν η απόφαση που πετύχαμε στο διοικητικό εφετείο για την διαγραφή των χρεών του ΑΣΥΜΑ προς το ελληνικό δημόσιο, τα οποία ήταν όλα πρόστιμα, πέναλτι και προς αυξήσεις. Δεν ήταν δηλαδή κανονικό χρέος, ο Άρης δεν χρωστούσε. Απλά εκείνη την εποχή που συνέβησαν όλα αυτά, η αμέλεια των διοικήσεων εκείνων ή η αγράνη, ας πούμε, οδήγησε το σύλλογο να είναι με μια χιλιά στο λαιμό επί 15 χρόνια με ένα τεράστιο χρέος που δεν είναι ουσιαστικό χρέος. Σας είπα, είναι όλα πρόστιμα, πέναλτι, τόκι και προς τα αυξήσεις. Το είχαμε αναδείξει αυτό το θέμα. Βέβαια... Είχαμε φιλοξενήσει τον Γιώργο τον Γιαννόπουλο, τον νομικό που χειρίστηκε την υπόθεση. Γιατί πόσο μιλάμε, κύριε Πρόεδρε? Γιατί εντάξει, ο περισσότερος κόσμος ασχολείται με το αν η μπάλα μπαίνει γκολ στο καλάθι, αλλά μιλάμε τώρα για εκατομμύρια ευρώ, έτσι. Κοιτάξτε, ο Ραστίνης Τσάρης είχε ένα μεγάλο χρέος αρκετών εκατομμυρίων στο ελληνικό δημόσιο. Το νούμερο ούτε η ίδια η εφορία δεν το ήξερε. Περίπου λέγανε κάποια δεκάδες εκατομμύρια. Επαναλαμβάνω, όλα ήταν πρόστιμα και προς αυξήσεις. Αυτό θα τελειώσει στο επόμενο δίμηνο, γιατί ήδη η απόφαση έχει καθαρογραφεί, έχει πάει στην εφορία και αυτή τη στιγμή την μελετούν. Και η επόμενη δουλειά τους είναι να αρχίσουν σιγά σιγά να διαγράφουν τα χρέη σύμφωνα με την απόφαση που έχουν στα χέρια τους, η οποία δεν αλλάζει. Και όπου και να απευθυνθεί το ελληνικό δημόσιο, αν δεν πάει στο Συμβούλιο της Επικρατείας, δηλαδή, και εκεί θα χάσει. Και ελπίζω να μας αφήσει ήσυχους για να μπορέσει ο σύλλογος να λειτουργήσει σωστά. Μιλάμε για μια τεράστια επιτυχία, ένα πολύ μεγάλο νούμερο, το οποίο σε μια συνέντευξη τύπου σύντομα, όταν πλέον θα διαγραφούν τα χρέη και θα ξέρουμε ακριβώς ποιο είναι το υπόλοιπό μας προς το κράτος, το οποίο θα είναι πολύ μικρό, και να πούμε στον κόσμο ότι ήταν τόσο. Διαγράφηκαν αυτά και έμεινε αυτό το υπόλοιπο το οποίο διακανονίσαμε. Mm-hmm. Πάντως είναι πολύ, πολύ μεγάλο. Ήταν πολύ μεγάλο. Είναι, όπως λέτε και εσείς, πολύ σημαντική επιτυχία και αξίζουν συγχαρητήρια. Βέβαια, πολλά χρέη υπάρχουν και στο μπάσκετ, εκεί όπου η διοίκηση, η δική σας στην ουσία είναι μια διοίκηση που ορίζεται από το πρωτοδικείο, από τον Ερασιτέχνη, έτσι. Αλλά mm-hmm. άκουγα στη συνέντευξη τύπου που κάνατε μαζί με τον κύριο Ρουσιαμάνη και τον Χάρη τον Παπαγεωργίου, και άκουσα ένα ποσό. Ότι πλήρωσε αυτή η διοίκηση ένα 250 στο μπάσκετ σε παλιά χρέη το τελευταίο 1,5 χρόνο. Στο μπάσκετ ένα 250 σε παλιά χρέη. Ισχύει το νούμερο αυτό? Παίχτες. Τα πάντα. Παίχτες, δημόσια. Το 1,250 ήταν το Φεβρουάριο, τώρα που κάναμε. Ναι. Ήταν οι πληρωμές που κάναμε από την φετινή χρονιά μόνο. 700.000 μόνο δώσαμε φέτος σε παλιά χρέη. Και 500.000 περίπου ήταν διάφορα άλλα ποσά τα οποία φύγανε αυτό το διάστημα. Μισό λεπτό, το φέτος που λέτε κύριε Πρόεδρε, δηλαδή, οριοθετήστε το λίγο. Σεζόν, φαντάζομαι. Από τον Οκτώβριο, ας πούμε, μέχρι σεζόν, τώρα. Ναι. Σεζόν, το δώσαμε από το καλοκαίρι, από το Μάιο, ναι, μέχρι το Φεβρουάριο, ένα 250. 700 σε παλιά χρέη και τα υπόλοιπα ήταν η ομάδα, τα τρέχοντα αυτά, τα οποία είναι η καθημερινότητα της ομάδας. Παίκτες, προπονητές, εφορίες, ΙΚΑ, ταξίδια και όλα αυτά. Με άδεια γήπεδα, Ναι, μα αυτό λέω. Γήπεδα, το εύκολο είναι να ρωτήσω τώρα και μικρό παιδάκι να ήμουν. Τα χρήματα που βρέθηκαν, κύριε Πρόεδρε? Τα χρήματα βρέθηκαν από Αριανούς, μέλη της διοίκησης, από τον κύριο Ρουσιαμάνη, ο οποίος έχει βάλει δύο χρόνια έχει βάλει ένα αρκετά μεγάλο ποσό, και από διάφορους άλλους φίλους δικούς μου,
τους γνωρίζετε λίγο πολύ όλοι, οι οποίοι πάντα βοηθούν όταν έρχεται η ώρα και η ομάδα κινδυνεύει να διαλυθεί. Το είχα πει εξάλλου και, και επί Γουλιέλμου, ότι υπήρχαν άνθρωποι οι οποίοι θα βοήθησαν την ομάδα. Και αυτό που είπα ήταν και η αλήθεια και η πραγματικότητα και έγινε πράξη. Τεράστιο νούμερο. Από αυτούς τους ανθρώπους, τρελό νούμερο, ναι. Μπράβο τους, μπράβο τους, μπράβο σας. Φυσικά και από τον κόσμο του Άρη με τα ίστρια διαρκείας. Και να τα ακούσει και ο πρόεδρος. Ναι. Και χωρίς λεζάντα. Ξέρει κανένας τα ονόματά τους? Όχι. Γιατί και οι ίδιοι, νομίζω το έχετε πει κύριε πρόεδρε, δεν θέλουν να βγαίνουν τα ονόματά τους. Δηλαδή έχουν δώσει τόσα χρήματα στο μπάσκετ, όχι στο ποδόσφαιρο που είσαι και ο Κουστούμάτος ο Μεζαντάτος. Ναι. Και δεν θέλουν να βγαίνει προς τα έξω. Και για χρήματα, για λάθη των παλιών. Άλλων. Ναι, άλλων. Φοβερό. Είναι σημαντικό. Βέβαια, για μένα αυτό είναι το πιο σημαντικό. Και νομίζω, πείτε το μας αυτό, αν κάνω λάθος, διορθώστε με. Νομίζω τελευταία μέρα ο Άρης κατάφερε να είναι απόλυτα συνεπής και να έχει και ομάδα, να έχει λύσει. Γιατί λύσατε και πόσα μπαν, 8-9 μπαν, κυριολεκτικά τελευταία στιγμή. 8 ήταν τα μπαν που λύσαμε αυτή τη σεζόν. Είχαμε λύσει και άλλα 8 το 2013, αν θυμάστε. Και πάλι ήταν μια διοίκηση από τον Ερασιτέχνη, πάλι εγώ είμαι ο πρόεδρος. Τώρα είναι ο Χάρης βέβαια, αλλά και είμαστε μαζί. Αυτή τη στιγμή έχουμε μόνο ένα μπαν του Marble, το οποίο το αφήσαμε σκεμμένα γιατί πρέπει να πληρώσουμε και την ομάδα που παίζει. Από τα 8 τα 4 έχουν εξοπλιστεί πλήρως, τα 3 είναι σε διακανονισμό και υπάρχει του Marble. Βέβαια για να τα αναγνωρίσει όλα αυτά ο κόσμος πρέπει να μπαίνει η μπάλα στο καλάθι. Εγώ αυτό έχω καταλάβει. Πέρσι που η μπάλα δεν έμπαινε στο καλάθι, που είχατε μια παρόμοια πολιτική, ναι. Υπήρχε ναι. Τεράστια αμφισβήτηση, ξεφωνητά, μπινελίκια, τι ομάδα είναι αυτό, στον αυτοκράτορα είστε, όλα τα γνωστά αυτά. Ναι. Φέτος επειδή είναι και καλή η ομάδα, βλέπω ότι γενικά και ο κόσμος έχει μια αναγνώριση. Και τελικά καταλήγω ότι αν μπαίνει δοκάρι και μέσα, σου αναγνωρίζει και την καλή διοικητική παρουσία. Μπορεί να έχει ακριβώς την ίδια διοικητική παρουσία, αλλά αν η μπάλα πάει δοκάρι και έξω, τρως ξεφωνητό. Είναι αυτό κλασικό ελληνικό, δεν είναι μοναριανό. Ναι. Έτσι ακριβώς είναι, παιδιά. Το αγωνιστικό είναι το νούμερο ένα. Το αγωνιστικό, αν πηγαίνει καλά, όλα πηγαίνουν καλά. Αν δεν πηγαίνει καλά το αγωνιστικό, ό,τι και να κάνει στο διοικητικό και οικονομικό επίπεδο, είναι σαν να μην έχει κάνει σχεδόν τίποτα. Δυστυχώς έτσι είναι η ελληνική νοοτροπία και η αθλητική παιδεία που έχουμε στην χώρα. Αλλά τι να κάνουμε, έτσι είναι, έτσι βαδίζουμε, αυτή είναι η κατάσταση. Δόξα τω Θεώ, φέτος η ομάδα πάει πολύ καλά, δείχνει ένα πάρα πολύ ωραίο πρόσωπο, έγιναν πολύ σωστές επιλογές. Θα μπορούσαν να γίνουν και πέρσι, απλά πέρσι δεν μπορούσαμε να λύσουμε τα μπαν, εξήγησα τον λόγο. Mm. Έτσι, γιατί υπήρχε εντολή από τη FIBA την τελευταία ώρα να μας πιέζουν για να δώσουμε στους παίκτες τα χρήματα που οι παίκτες ήθελαν, που δεν μπορούσαμε και αναγκαστικά πήγαμε σε μια λύση να παίξουμε με μπαν. Οπότε δεν κάναμε το ρόσερ που θέλαμε. Φέτος που τα λύσαμε, γιατί και οι παίκτες βάλανε εδώ στο κρατησί τους, όταν και η FIBA πλέον μετά είδε ότι δεν μπορεί να μας πιέσει άλλο, πρέπει η ομάδα να παίξει, κατάλαβαν ότι πρέπει να τα βρούμε και έτσι δέχτηκαν τους διακανονισμούς, τα κουρεματάκια που τους προτείναμε και τους πληρώσαμε αυτούς που τους οφλήσαμε και φτιάξαμε αυτή την ομάδα που φτιάξαμε φέτος. Είναι το χαμηλότερο μπάτζετ της κατηγορίας έχουμε φέτος. Αυτό το έμαθα πρόσφατα, πρόεδρε, και δεν το πίστευα. Τρεις φορές το ρώτησα, λέω αλήθεια, ο Άρης έχει το πιο χαμηλό μπάτζετ από όλες τις ομάδες Α1 και μου λένε ναι, δεν το πίστευα. Ναι, είναι πολύ χαμηλό το μπάτζετ μας. Αλλά ήταν αυτή η πολιτική μας, κύριε Ζαγόρα, να κάνουμε πολύ χαμηλό μπάτζετ ώστε να μπορέσουμε να αποπληρώνουμε τα χρέη. Γιατί όταν το πετύχουμε αυτό και μειωθούν τα χρέη κι άλλο και φτάσει ένα σημείο όπου ο Άρης να μην έχει χρέη προς τρίτους, γιατί οι παίκτες, οι μάνατζερ και οι πιστωτές, οι τρίτοι είναι που μας πιέζουν πάρα πολύ. Το ελληνικό δημόσιο υπάρχουν ρυθμίσεις στις οποίες μπορούμε να ρυθμίσουμε και να συντηρηθούμε. Έχει μεγαλύτερη ελευθερία κινήσεων και κάνεις πολύ περισσότερα πράγματα και προτιμήσαμε να κάνουμε χαμηλό budget, αλλά αυτό βέβαια έχει πάρα πολύ μεγάλο ρίσκο. Να μην πάει καλά και να κινδυνεύεις. Και να πάμε πάλι τις ύβρεις που τρώγαμε τα προηγούμενα χρόνια. Αλλά αυτό έγινε και εμένα από εμάς, δηλαδή ξέραμε ότι μπορεί να ρισκάρουμε, αλλά εμείς πάνω απ' όλα βάζουμε την ομάδα, τον Άρη, και δεν μας ενδιαφέρει το τι θα λέει ο κόσμος για μας. Εφόσον στο τέλος πετύχουμε το στόχο μας, θα είναι όλοι ευχαριστημένοι. Καταρχήν το καλοκαίρι φάγατε τα μπινελίκια, γιατί καλά. Φέρατε τον άσχετο τον Καστρίτη, όπως λέγανε, τα κολεγιόπαιδα που δεν έχουν παίξει ποτέ μπάσκετ στην Ευρώπη και τον Κοντό για σέντερ Κέλλη.
Αυτά λεγόντουσαν. Κάνατε και καλή επιλογή στον προπονητή, όπως αποδεικνύεται βέβαια. Γιατί πάει και το δοκάρι και μέσα που λέει. Τα μπλό και μέσα, τον άσχετο. Με αυτόν συζητάτε, διάβασα. Έχετε φτάσει κοντά στο να παραμείνει. Το διάβασα πρόσφατα κι αυτό. Με τον κύριο Καστρίτη. Όχι με αυτόν, τον κύριο Καστρίτη. Ναι, ναι, καταλαβαίνω. Μιλάμε καθημερινά. Σε αυτή τη φάση που βρισκόμαστε τώρα δεν έχουμε κάνει κάποια κουβέντα για του χρόνου. Θεωρώ όμως ότι ούτως ή άλλως όταν θα τελειώσει το πρωτάθλημα θα κάνουμε μια κουβέντα για να συνεχίσουμε ούτως ή άλλως μαζί, γιατί είμαστε ευχαριστημένοι. Αν και αυτός είναι ευχαριστημένος από εμάς, πιστεύω ότι θα συνεχίσει. Έχουμε καλή χημεία, που συνεννόμαστε πάρα πολύ καλά. Είναι ένας νεαρός προπονητής, ο οποίος δουλεύει πάρα πολύ. Νομίζω ότι και για τον ίδιο του και για τον Άρη θα είναι μια καλή επιλογή το να συνεχίσει τουλάχιστον άλλο ένα χρόνο στην ομάδα μας, γιατί θα πιστεύω ότι του χρόνου θα πάνε καλύτερα τα πράγματα. Με τον Κέλλη τι γίνεται τελικά, ενώ έκανε πολύ εύστοχη επιλογή ο Άρης, έχει αυτό το πρόβλημα, δεν νομίζω να τον ξαναδούμε εδώ στα μέρη μας, πρόεδρε. Είναι πολύ καλή ερώτηση αυτή, γιατί ακούω και διαβάζω διάφορα. Καταρχήν, ο μόνος τρόπος ώστε να υπάρχει μια πιθανότητα να επιστρέψει ο Κέλλη στην ομάδα είναι αυτό που κάναμε, δηλαδή να τον αφήσουμε ελεύθερο να πάει στο σπίτι του στην Αμερική, είτε γιατί ήταν η μητέρα του άρρωστη και είναι δηλαδή και συνεχίζει να είναι, είτε γιατί ήθελε να γεννήσει η γυναίκα του στην Αμερική. Το να του λέγαμε ότι έχει συμβόλαιο, πρέπει να μείνεις εδώ κτλ. Δεν θα γινόταν τίποτα. Θα έπαιρνε την γυναικογένεια του και θα έφευγε, ούτως ή άλλως δεν μπορεί να τον κάνεις και κάτι. Τι να τον κάνει, τον πας στη FIBA, ωραία, και θα σε αποζημιώσει ο παίκτης. Οπότε περιμένουμε να δούμε, επειδή γέννησε εδώ και 20 μέρες ο σύζυγός του, μήπως και τις επόμενες μέρες, με 15-20 μέρες, αποφασίσουν τελικά να πάρουν την οικογένειά τους και να επιστρέψουν. Μιλάμε σχεδόν καθημερινά, έχει επαφή με την ομάδα. Είναι μεγάλη απώλεια πάντως. Είναι πολύ βασική απώλεια. Είναι πάρα πολύ μεγάλη, αλλά δείχνει και... Ενώ ένας πάρα πολύ καλός παίκτης, είναι παίκτης επίπεδου Ευρωλίγκα, γιατί αυτός ο παίκτης ήρθε να παίξει στον Άρη με τα τόσα οικονομικά προβλήματα που έχει, παρόλο που τον είμαστε συνεπείς απέναντι στις πληρωμές, είναι γιατί ακριβώς έχει αυτή την εξάρτηση από τρίτους, από τη γυναίκα του, από τη μαμά του, ξέρω. Μια τελευταία ερώτηση από μένα και έχει και άλλη μία ο Γιώργος. Είναι πολύ σημαντικό για τον Άρη, αλλά φαίνεται και προς τα έξω αυτό που έγινε χθες. Χθες υπήρξε έλεγχος για όλες τις ομάδες βέβαια, αλλά και για τον Άρη, για το αν τηρούνται οι διακανονισμοί, για το αν πληρώνεται. Τέλος πάντων, όλα αυτά που είπατε το καλοκαίρι ως ομάδες, αν τα τηρείτε μέσα στη σεζόν. Και ο Άρης, παρά τα όσα γράφονταν, λέγονταν, ακούμε προέδρους άλλων, δεν ξέρω για ποιο λόγο κάποιοι άνθρωποι συμπεριφέρονται κατά τέτοιο τρόπο, ενώ είναι στο μπάσκετ και θα έπρεπε για τον Άρη να λειτουργούν διαφορετικά. Ακούγαμε λοιπόν θα φάει μείον ένα για τον Dragicevic. Ότι θα φάει μείον ένα γιατί δεν τηρεί τους διακανονισμούς. Ότι χρωστάει στους παίκτες. Ότι είναι απλήρωτοι οι παίκτες. Και χθες η επιτροπή του ΕΣΑΚ είπε ότι ο Άρης τα έχει όλα κανονικά και πληρωμένα και ρυθμισμένα και με υπογραφές. Ναι. Περάσαμε την επιτροπή αυτή. Είναι η δεύτερη φορά που την περνάμε όπως όλες οι ομάδες έτσι το ριζονόμος. Τα πήγαμε πολύ καλά. Οι διακανονισμοί τηρούνται προς τους πιστωτές μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τους πιστωτές μας για την υπομονή που έκαναν τόσο καιρό και εμείς προσπαθούμε να είμαστε συνεπείς απέναντί τους με πολύ μεγάλο αγώνα. Συνεχίζουμε με την ίδια τακτική, το ίδιο μοτίβο και θα πάμε στο νέο έλεγχο που θα γίνει το τέλος Μαΐου μετά, όπου θα έχουν σχεδόν τελειώσει οι διακανονισμοί της περσινής χρονιάς. Θα έχουν σχεδόν εξοπλιστεί. Μικροποσά έχουν μείνει πλέον. Εκτός από τον Dragicevic που έχουμε ένα θεματάκι εκεί, το οποίο το τσάστραβά θα το λύσουμε και αυτό. Είναι ο μοναδικός αθλητής που έχει μείνει λίγο πίσω. Αλλά έχουμε μια συμφωνία που πιστεύουμε ότι μέχρι 31 Μαΐου θα την έχουμε τελειώσει. Εντάξει, τα ποσά που έχετε διακανονίσει ή τα ποσά που έχετε πληρώσει είναι τεράστια. Δηλαδή, πραγματικά αυτό ο αγώνας που κάνετε είναι τεράστιος. Όλοι σας και μπράβο σας. Γιατί δεν έχετε και κανένα θηρίο πίσω σας, εννοώ. Θηρίο, δηλαδή όπως είναι στον Ολυμπιακό, στον Παναθηναϊκό, ας πούμε, που υπάρχουν επιχειρηματίες τεράστιοι έτσι, στην Ελλάδα. Εδώ δεν συμβαίνει, γι' αυτό σας το πιστώνουμε όλοι. Υπάρχει η αύξηση με το κεφαλαίου, ξεχάσαμε να το πούμε αυτό, που τρέχει αυτή τη στιγμή και είναι σημαντική να στηρίξει ο κόσμος στην αύξηση με το κεφαλαίου που έχει κάνει η ΚΑΕ. Είναι πάρα πολύ σημαντική αυτή η αύξηση. Είχαμε ως στόχο να την κάνουμε στο τέλος της σεζόν, όπου η μείωση των χρεών θα είναι πολύ μεγάλη, ώστε να ήταν και ο κόσμος να καταλάβαινε την δουλειά που κάναμε και να
και παράλληλα και με την καλή αγωνιστική πορεία να βοηθούσε λίγο περισσότερο. Βγήκαμε off budget όμως λόγω της κακής διαχείρισης από πλευράς εσάκες στο θέμα των στοιχήματος. Χρήματα τα οποία θα περίμεναν όλες οι ομάδες και τελικά δεν ήρθαν. Αυτό ήταν ένα άνοιγμα πολύ μεγάλο που έπρεπε να το καλύψουμε σε πολύ γρήγορο χρονικό διάστημα. Δυστυχώς οι άνθρωποι πόσα λεφτά να βάλουν δεν μπορούσαν να κάνουν κάτι, γι' αυτό και το κάναμε με το κεφαλαίο τώρα, η οποία πάει καλούτσικα και μπορεί να πάει ακόμα καλύτερα, και καλό τον κόσμο όλος να μας βοηθήσει. Ήδη έχουν συμμετέχει πάνω από 300 άτομα στην αύξηση αυτή, στις πρώτες 20 ημέρες. Πότε κλείνει? Θα συμμετέχουν πολύ περισσότεροι. Σε 6 μήνες κλείνει, μάλλον σε 5 μήνες από τώρα. Απλά στοχεύαμε και το έχουμε πει, όχι στον απλό κόσμο, στον φύλαθο, ξέρω, των 100 ευρώ ή των 200 ευρώ ή των 50 ευρώ που βάζουν. Στοχεύαμε σε επιχειρηματίες αριανούς, οι οποίοι μπορούν να βάλουν περισσότερα χρήματα, 1.000 ή 2.000 ή 3.000 ευρώ, οι οποίοι ακόμα δεν έχουν μπει στην, δεν έχουν συμμετέχει. Ίσως πρέπει να ασχοληθώ εγώ λίγο περισσότερο μαζί τους και να τους τηλεφωνήσω έναν-έναν και θα το κάνω, ώστε να τους σπρώξω λίγο. Ξέρετε, θέλουν λίγο ένα σπρώξιματάκι εκεί, μια στόλη όλος ο κόσμος, ώστε να μπορέσουμε να ανταπεξέλθουμε στις υποχρεώσεις που έχουμε, γιατί είναι πολύ σημαντικές. Γιατί είναι και η ομάδα που παίζει, δεν είναι μόνο τα παλιά χρέη, είναι και τα παιδιά αυτά τα οποία παλεύουν κάθε μέρα, παίζουν σαν σκυλιά. Και πρέπει να αμείβονται. Αυτά τα λίγα λεφτά που παίρνουν πρέπει να τα παίρνουν. Ναι, συνήθως είμαστε τη τελευταία στιγμή. Λοιπόν, αλλά υπάρχει αυτό το διάστημα, αλλά πρέπει να βοηθήσει ο κόσμος για αυτά που προανέφερε ο Πρόεδρος. Λοιπόν, Πρόεδρε, ναι, με αφορμή τη γιορτή του Άρη, πριν από λίγες μέρες, το έτος ίδρυσης, τη συμπλήρωση των 108 χρόνων, κάνατε μία δήλωση η οποία σχολιάστηκε, αναλύθηκε, παρεξηγήθηκε. Και θέλω να κάνετε μια διευκρίνηση για αυτό. Αυτό το λευτεριά στη Θεσσαλονίκη μας που είπατε. Θέλω λίγο να μου πείτε, να μας μεταφέρετε τι είχατε στο μυαλό σας όταν το είπατε αυτό. Ναι, βεβαίως. Καταρχήν να πούμε, κύριε Ζαγόρα, δεν ξέρω αν ακούσατε την ομιλία μου. Ήταν μια πάρα πολύ ήρεμη και ενωτική ομιλία για την πόλη και για τη Θεσσαλονίκη, γιατί και ως πατέρας και ως πολίτης αυτής της πόλης με ενδιαφέρει πάρα πολύ να υπάρχει ηρεμία. Την άκουσα και το επιβεβαιώνω. Την άκουσα και το επιβεβαιώνω. Είμαστε υποχρεωμένοι να συνυπάρξουμε εδώ πέρα. Αυτό που είπα στο τέλος, που ήταν σε συνέχεια ενός στίχου του Νίκου Γκάτσου, ας πούμε, για τη λευτεριά στη Θεσσαλονίκη, είναι γιατί το τελευταίο διάστημα, καταρχήν δεν αναφέρομαι στον ΠΑΟΚ. Έτσι, ο ΠΑΟΚ είναι μια ομάδα ιστορική, είναι μια ομάδα μεγάλη από το 1926 στη Θεσσαλονίκη και θα υπάρχει και μετά από εμάς και μετά από αυτούς που τον διοικούν τώρα. Εγώ αναφέρομαι γενικότερα σε κάτι που μου έκανε πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση και θα σας το αναφέρω, θα σας το πω τώρα. Mm-hmm. Διάβασα πριν από κάποιες μέρες όλα τα site της Θεσσαλονίκης, όλα Βόρεια, ξέρω εγώ, Fest News, όλα αυτά τα θεσσαλονικιώτικα, ας πούμε. Mm-hmm. Τρελή κίνηση από τον Ιβάν Σαββίδη, μεγαλείο του Ιβάν Σαββίδη, και λέω, για να διαβάσω. Και τι ήταν λέει, η φιλοξενία προσφύγων από την Ουκρανία στο ξενοδοχείο του Πόρτο Καράς. Ναι. Δηλαδή αυτό που με πειράζει είναι ο συγκεκριμένος άνθρωπος είναι μέλος του κόμματος, πρώην βουλευτής του κόμματος του Πούτιν, προνομιακός συνομιλητής του Πούτιν. Έχει γίνει δισεκατομμυρίων μια διαδικασία λαιλασίας του λαϊκού πλούτου της Σοβιετικής Ένωσης. Βομβαρδίστηκε η Ουκρανία, δεν έκανε ούτε μια δήλωση. Και εφόσον έγινε όλο αυτό, λέει, ελάτε τώρα εγώ να σας φιλοξενήσω στο ξενοδοχείο μου. Και όλο αυτό το πράγμα, αυτός ο λαϊκισμός, είναι που με πειράζει. Όλο αυτό το ζω τα τελευταία χρόνια στη Θεσσαλονίκη. Αυτό είναι που με ενοχλεί. Δεν με ενοχλεί κάτι άλλο. Αλλά ρε παιδιά, αυτό πρέπει να σταματήσει. Δηλαδή δεν μπορεί να γίνεται από τη μια... Είναι σαν να έρθουμε εγώ στο σπίτι σας, καθόμαστε δίπλα-δίπλα. Σας το σπάζω και λέω έλα τώρα, έλα εδώ σε μένα να σε φιλοξενήσω και να λες όλο σε ευχαριστώ πολύ που μου το έκανες αυτό. Δεν γίνεται, πρέπει να σταματήσει αυτό το πράγμα. Καλά, επειδή έχει καλή σχέση με τον Πούτιν, δεν σημαίνει ότι είναι και... Όχι, να σταματήσει αυτός ο λαϊκισμός, ναι, που δεν νομίζω ότι είναι και ένας λαϊκισμός τόσο αγαθός. Νομίζω ότι βγαίνει μέσα από μια... πώς να το πω, μια... Ναι, άρα το λευτεριά για τη Θεσσαλονίκη, μας είπατε πριν από λίγο ότι δεν... Να σταματήσει ο λαϊκισμός στην πόλη. Δεν εννοούσα τον ΠΑΟΚ. Όχι βέβαια, μα δεν μπορεί να γίνει αυτό.
Εδώ εμείς λέμε ότι δεν μπορεί να γίνει το μία πόλη, μία ομάδα. Θα πούμε τώρα, ο ΠΑΟΚ είναι μια ιστορική ομάδα. Μεγάλη, η οποία υπάρχει 100 χρόνια στην πόλη. Πώς θα το πω αυτό. Εμένα με ενδιαφέρει πάρα πολύ η Θεσσαλονίκη, που είναι η δεύτερη πόλη της Ελλάδας, να λειτουργεί σωστά. Να βάζει τους δικούς τους όρους στον οποιονδήποτε επενδυτή έρχεται στην Θεσσαλονίκη, ναι. Να την σέβεται και να... Και να φτάσουν σε σημείο τα παιδιά μας να ζουν σε μια καλύτερη Θεσσαλονίκη. Χωρίς λαϊκισμός, χωρίς διαφθορά, χωρίς εξαγορά και χωρίς ξεπουλήματα. Αυτό με ενδιαφέρει εμένα. Αυτό συμφωνώ με αυτό. Έχω και άλλο παράδειγμα λαϊκισμού, να σας πω. Ναι, είχα μια συζήτηση χθες το απόγευμα για το λαϊκισμό γενικότερα, που λίγο πολύ τον έχουμε κάνει όλοι μας σε στιγμές. Άρα το Λευτεριά στη Θεσσαλονίκη, πού πήγαινε? Αυτό δεν κατάλαβα. Αφού δεν εννοούσα τον ΠΑΟΚ, πού πήγαινε? Πήγαινε σε όλο αυτό που σας είπα, να σταματήσει ο λαϊκισμός έναντι ενός ανθρώπου. Επικοινωνιακά δηλαδή. Ναι, ακριβώς. Επικοινωνιακά δηλαδή πήγαινε. Να σταματήσει Λευτεριά από αυτό το λαϊκισμό που διέπει τη Θεσσαλονίκη. Έτσι το καταλαβαίνω από σας. Που διέπει τη Θεσσαλονίκη, ο οποίος δεν είναι λαϊκισμός τυχαίος. Δεν μπορεί δηλαδή οι δημοσιογράφοι, όλοι αυτοί που γράψαν αυτό το πράγμα, να μην σκέφτηκαν αυτά που σκέφτηκα εγώ. Είναι λαϊκισμός ο οποίος είναι η επικοινωνική πολιτική εξαγορασμένη. Άρα Λευτεριά στη Θεσσαλονίκη είναι, που είναι εχμάλωτη δημοσιογραφικά, εννοείται. Επικοινωνιακά. Παύλα, είναι εχμάλωτη δημοσιογραφικά. Παύλα, για κάποιο λόγο, ακριβώς αυτό. Μάλιστα, το κατάλαβα. Δεν έχει να κάνει με τον αθλητισμό, έχει να κάνει περισσότερο με την πολιτική και όχι με τον αθλητισμό. Και... Ο ΠΑΟΚ είναι μια ομάδα η οποία είναι καθόλου σεβαστή, δεν είναι. Κατάλαβα. Είναι η αντίπαλός μας. Κατάλαβα τι λέτε. Άρα, και για να κλείσω, επειδή είναι κάτι, αυτό το άκουσα. Αυτό δηλαδή, δώσατε την απάντηση. Έχετε δηλώσει εσείς ότι σαν αντιδήμαρχος θα είναι πάντα αρνητική η ψήφος σας για τη Νέα Τούμπα? Το έχετε δηλώσει? Και αν ισχύει. Ναι, βεβαίως. Το έχω πει αυτό. Γιατί? Γιατί? Να σας πω. Ναι, γιατί είμαι υπέρ του να. Το έχω πει και στον δήμαρχο αυτό. Ναι. Μεγάλα project γηπέδων δεν μπορεί να γίνονται μέσα στο κέντρο της πόλης, γιατί η Τούμπα και η Περιχαριλάου είναι σχεδόν το κέντρο της πόλης. Εκεί πέρα στην Τούμπα είναι ένας χώρος 30 στρέμματα που είναι το γήπεδο του ΠΑΟΚ, ναι. Και άλλα 30 στρέμματα που είναι η αλάνα της Τούμπας, 60 στρέμματα, και έχει και κάποια παραπάνω στρέμματα δεξιά και αριστερά. Φτάνει σχεδόν τα 100 στρέμματα, ένας χώρος ο οποίος θα άνοιγε για να γίνει ένας πολύ μεγάλος χώρος πρασίνου και να πήγαινε το γήπεδο του ΠΑΟΚ ή του Άρη έξω από τη Θεσσαλονίκη. Όταν το είπα αυτό, μου επιτέθηκαν πάλι όλοι οι φίλοι μου οι ΠΑΟΞίδες και για τα λέσματα για τον ΠΑΟΚ και ναι. Και έτσι και... Ναι. Και όταν θα έρθει η ώρα του γηπέδου του Άρη, να δούμε τι θα κάνεις. Εγώ το έχω αποδείξει. Λέω πάντα την αλήθεια και αυτό που πιστεύω. Και δεν λαϊκίζω, ούτε και κρύβομαι. Και ούτε και με νοιάζει κιόλας το αν θα με ψηφίσουν ή δεν θα με ψηφίσουν σε επόμενες εκλογές, αν θα κατέβω. Η άποψή μου είναι ότι τα μεγάλα project πρέπει να βγαίνουν έξω από την πόλη, η πόλη να πάρει μια ανάσα. Ο αστικός ιστός να πρασινίσει κι άλλο, γιατί έχουμε πολύ λίγο πράσινο, και το αποδείξαμε στο θέμα του γηπέδου Χαριλάου. Θα μπορούσαμε, ήδη είχε κάνει ένα σχέδιο ο κύριος Καρυπίδης για την ανακαίνιση του Χαριλάου, όμως εγώ πρότεινα να πάμε εκτός Θεσσαλονίκης, να και η πόλη να αναπνεύσει και το γήπεδο να βγει έξω, να μεγαλώσει κι άλλο και να μπορούμε να κάνουμε περισσότερα πράγματα. Άρα το ίδιο που σκέφτεστε για το γήπεδο του ΠΑΟΚ, σκέφτεστε και για το γήπεδο του Άρη. Εδώ με βρίσκετε σύμφωνα. Το γήπεδο του Άρη, ακριβώς το ίδιο. Και το αποδεικνύω με τις πράξεις μου. Δεν λέω ψέματα, ούτε θέλω να κάνω κάτι διαφορετικό από αυτό πιστεύω. Και νομίζω ότι αυτό είναι και σωστό. Και θα δείτε στα επόμενα χρόνια, όταν θα τελειώσει το γήπεδο του ΠΑΟΚ στην Τούμπα, το πόσο δύσκολα θα είναι εκείνη η περιοχή. Πόσο μεγαλύτερη ανάπτυξη θα υπάρχει όταν βγει το γήπεδο του Άρη έξω, και θα γίνουν εκεί πέρα γύρω από το γήπεδο του καινούριου του Άρη, όταν θα γίνει, έτσι. Ξενοδοχεία ή εμπορικά κέντρα, πώς θα επεκταθεί η πόλη. Γιατί να τσιμεντοποιούμε τη Θεσσαλονίκη συνέχεια, ενώ και ο ίδιος ο ΠΑΟΚ στην αρχή είχε πει να βγει έξω. Δεν ξέρω τι ήταν αυτό που τους έκανε να αλλάξουν. Θα δούμε, δεν είναι σίγουρο ακόμα. Δεν είναι σίγουρο. Θα δούμε. Να συνεντοποιούμε συνέχεια τη Θεσσαλονίκη. Θέλω να... Αυτό είναι, παιδιά, δεν έχει να κάνει με τον ΠΑΟΚ. Έχει να κάνει... Είναι άλλο
ο Αρβανίτης ως δημοτικός σύμβουλος και άλλο ο Αρβανίτης ως πρόεδρος του Άρη. Ο Άρης είναι ο Άρης, ο ΠΑΟΚ είναι ο ΠΑΟΚ. Εγώ κοιτάζω τη δουλειά μου στο θέμα του Άρη. Στο θέμα του Δημοτικού Συμβουλίου όμως πρέπει να είμαι ξεκάθαρος με τους πολίτες. Και η άποψή μου ήταν αυτή. Όπως γίνεται σε όλη την Ευρώπη. Κατά κόρον γίνονται τα νέα γήπεδα εκτός αστικού. Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι καλύτερο, ότι επειδή μπορεί να κάνω και λάθος, δεν λέω ότι είμαι σωστός. Ήταν η άποψή μου και την είπα. Επειδή ακριβώς όμως είσαι το πρόεδρος του Άρη, γι' αυτό το πήραν και οι του ΠΑΟΚ είναι φυσιολογικό. Αν το έκανε και ένας ΠΑΟΞής παράγοντας για τον Άρη, θα λέγαμε ναι, το ίδιο, το ίδιο. Δεν πρέπει να τους κακίσουμε σε αυτό το κομμάτι. Όχι, κάθε άλλο. Κάθε άλλο όμως, αγορά. Ναι, σας είδατε όμως εγώ, όταν ήρθε η ώρα του γηπέδου του Άρη, επαναλαμβάνω, θα μπορούσαμε να γίνει ανακαίνιση εκεί πέρα που θα γίνει ένα όμορφο γήπεδο το Χαριλάου και να καθόμασταν εκεί. Όχι, mm-hmm. πρέπει να βγούμε έξω. Ναι. Θα βοηθήσουμε και όχι, εγώ συμφωνώ μαζί σας. Τα γήπεδα πρέπει να βγαίνουν έξω. Έξω την πόλη. Συμφωνώ. Εντάξει, υπάρχουν πολλοί που διαφωνούν και για τον Άρη και για τον ΠΑΟ. Εντάξει, okay. Να ξέρετε σημαστεί. Ότι και αυτοί, που και αυτοί που ψηφίζουν θετικά, όπως συμφωνείτε εσείς και σε αυτό που λέω εγώ, συμφωνούμε όλοι, mm-hmm. και αυτοί που ψηφίζουν θετικά. Το πιστεύουν αυτό που λέω εγώ ή που λέτε και εσείς να πήγαν καλύτερα έξω. Αλλά τώρα για τις ψήφους ας το ψηφίσουμε και θα δούμε τι θα γίνει σε 10 χρόνια που θα τελειώσει το γήπεδο. Αλλά εντάξει. Αυτοί που ψηφίσαν εννοεί να είναι υπέρ του να γίνει τούμπα εκεί. Mm. Να μείνει εκεί το γήπεδο. Ναι, εντάξει. Κανείς δεν μπόρεσε να... Στο Δημοτικό Συμβούλιο. Στο Δημοτικό Συμβούλιο. Συγγνώμη, μπερδεύτηκα. Λοιπόν, εγώ στο Δημοτικό Συμβούλιο ούτως ή άλλως, να πούμε ότι το Δημοτικό Συμβούλιο μια γνωμοδότηση κάνει. Οι κυβερνήσεις είναι αυτές που αποφασίζουν. Όπως είπε ο κύριος Καμένος, ήταν αυτός ο οποίος παραχώρησε την έκταση στον Ερασιτέχνη ΠΑΟΚ για να συμπληρώσουν τα στρέμματα για το γήπεδο. Η γνωμοδότηση του Συμβουλίου ήταν, του Δημοτικού Συμβουλίου ήταν ότι είναι, να γίνει, ναι, συμφωνούμε. Ναι, εγώ είπα ότι είμαι για έξω. Μέτρησε η πλειοψηφία. Η πλειοψηφία σε αυτές τις περιπτώσεις. Εννοείται, πάντα. Όπως και αυτό που λέγαμε στο ξεκίνημα της κουβέντας μας για τον Παναθηναϊκό. Λοιπόν, εγώ αυτά ήθελα να αποσαφηνίσουμε, να ακουστεί η γνώμη του Προέδρου του ΑΣΥΓΜΑ και του Αντιδημάρχου, του κυρίου Αρβανίτη, και όχι να λέει ο Ζαγόρας το δικό του, ο Τσαλτίδης το δικό του, ο Γιάννης, ο Κώστας, οτιδήποτε. Εγώ αυτό ήθελα να ακουστεί, η δική σας προσωπική άποψη και θέση για αυτό που είπατε και να μην ερμηνεύετε διαφορετικά από όλους εμάς τους υπόλοιπους. Σας ευχαριστούμε πολύ, και κύριε Αρβανίτη. Αλήθεια, ήταν διαφορετική από ό,τι ερμηνεύτηκε η τοποθέτησή του. Μια επισήμανση να κάνω. Δεν είμαι αντιδημαρχός, Δημοτικός Σύμβουλος. Δημοτικός Σύμβουλος, συγγνώμη. Ναι. Να είστε καλά, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστούμε πολύ. Χάρηκα πάρα πολύ. Να είστε καλά, παιδιά. Να είστε καλά.